Κρίση χρέους, ανεργία σε ιστορικά υψηλά και κλονισμός της εμπιστοσύνης. Συνθήκες που καθιστούν θαύμα το να επιθυμεί μια χώρα την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από 10 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων, η Κροατία τα κατάφερε και την 1η Ιουλίου έχει ραντεβού με την ιστορία. Κοντά μας για να συζητήσουμε το θέμα και να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα, ένα πρόσωπο που πήρε ενεργά μέρος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ο πρεσβευτής της Κροατίας στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, Μάριο Νόμπιλι. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας στο iTalk. Ας περάσουμε στην πρώτη μας ερώτηση που έρχεται από την Ουγγαρία. Γεια σας, είμαι η Μπέμπε από την Ουγγαρία. Κατά τη γνώμη σας, τι θα ωφεληθεί η Κροατία από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πολύ καλή ερώτηση, διότι σήμερα η Ευρώπη δεν μοιάζει και η πιο ελκυστική επιλογή. Θεωρούμε ότι η ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος. Ιστορικά ανήκουμε στην Ευρώπη. Επιπλέον η Κροατία προέρχεται από έναν πόλεμο και το ευρωπαϊκό όραμα αποτελεί κυρίως ένα όραμα για την ειρηνική συνύπαρξη. Η ένταξή μας θα φέρει μήνυμα σταθερότητα στην περιοχή. Η Κροατία θα αποτελέσει ένα μέλος με ειδικό ευρύτερο περιφερειακό ρόλο. Αλλά και η Κροατία αντιμετωπίζει προβλήματα. Τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά, η ανάπτυξη χαμηλή και οι προοπτικές για προσέλκυση επενδύσεων ανύπαρκτες. Πώς θα καταφέρετε να πείσετε τους Ευρωπαίους ότι δεν θα είστε εσείς η επόμενη χώρα που θα χρειαστεί διάσωση? Τα παραπάνω ισχύουν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης είναι σε κρίση, σε ύφεση. Μην ξεχνάτε ότι η Κροατία είναι μια χώρα που ανακάμπτει μετά από έναν πόλεμο και εξόδεψε δισεκατομμύρια ευρώ για να ανοικοδομηθεί. Επιπλέον, η προσαρμογή στα ενταξιακά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήχησε ακριβά στην οικονομία μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, η Κροατία, μετά τη δεκαετία του 90, κατάφερε να απελευθερωθεί, να ανοικοδομηθεί, να αυτοκαθαρθεί και να ανταποκριθεί στις σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η πρώτη χώρα της νέας γενιάς της διεύρυνσης που εντάσσεται μόνη της. Άρα δεν θα υπάρξει διάσωση. Μπορείτε να εγγυηθείτε γι' αυτό? Το πιστεύω, διότι τα δομικά μας προβλήματα είναι διαφορετικά από εκείνα που αντιμετωπίζουν σήμερα η Κύπρος ή η Ελλάδα. Η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα της μετάβασης από τον πόλεμο στην ειρήνη, από ένα σύστημα στο άλλο και εν μέρη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, οι δυνατότητές μας είναι μεγάλες. Είμαστε στο 70% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Άρα δεν πιστεύω ότι η Κροατία θα αποτελέσει πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οικονομικό ή άλλο επίπεδο. Το αντίθετο. Και η ένταξη στο ευρώ πότε θα γίνει? Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα και την αποφασιστικότητα που θα επιδείξει η Κροατία. Η χρονική στιγμή που θα επιλεγεί είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας. Θα χρειαστούμε σίγουρα χρόνο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε υποστηρικτές του ευρώ και κάποια μέρα θα γίνουμε μέλη της Ευρωζώνης. Πιστεύουμε ότι η κρίση είναι προσωρινή, θα περάσει. Ο επόμενος στόχος μας είναι να ενταχθούμε στη συνθήκη του Σέγγεν σε μερικά χρόνια. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ερώτηση που μας έρχεται από την Κροατία. Η ερώτηση είναι, γιατί η ιδέα για τον μεταενταξιακό έλεγχο που ανέλαβε η κυβέρνηση της Κροατίας για τη σταθεροποίηση των μεταρρυθμίσεων αντιμετωπίζεται ως μια προσβολή για το έθνος και όχι ως η νέα ταυτότητα της Κροατίας, η οποία ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύεται και προωθεί το κράτος δικαίου? Μεταενταξιακός έλεγχος, λοιπόν, είναι δίκαιη, πιστεύω, αυτή η διαδικασία? Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ήδη πολλά προβλήματα. Το βλέπετε ως προσβολή? Η Κροατία είναι η πρώτη χώρα της νέας γενιάς της διεύρυνσης. Πέρασε από πολύ δύσκολες, πολύ απαιτητικές και σκληρές διαπραγματεύσεις. Έπρεπε να αποδείξουμε την ικανότητά μας όχι μόνο για την εναρμόνιση του νομικού μας συστήματος με το κοινοτικό κεκτημένο, αλλά και για τη λειτουργικότητά του. Έπρεπε λοιπόν να αποτραπεί ο μεταενταξιακός έλεγχος, διότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποίησε ότι στις αντίστοιχες περιπτώσεις της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας η διαδικασία αυτή δεν ήταν αρκετή για να φέρει την αλλαγή. Δεν αποτελεί λοιπόν προσβολή, αλλά αποτυχία, γιατί ο μηχανισμός αυτός δημιουργήθηκε με στόχο η Κροατία να μην χρειάζεται τον μεταενταξιακό έλεγχο. Η διαφθορά, ωστόσο, είναι ενδημικό πρόβλημα στην Κροατία. Πώς μπορείτε να είστε σίγουρος ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν?
Η διαφθορά είναι ενδυμικό πρόβλημα και σε αρκετές άλλες χώρες του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε αυστηροί απέναντι στη διαφθορά. Τα μισά μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης δικάστηκαν. Σε άλλες σημαντικές υποθέσεις έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις. Και όλα αυτά πέρα από την ευρωπαϊκή μας πορεία. Όλα αυτά δεν επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ήταν δική μας απόφαση για να απαλλαγούμε από τις συνέπειες του πολέμου. Και για να εξαγνίσουμε την μεταπολεμική μας κοινωνία. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πιο σημαντική για εμάς από ό,τι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αρμόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος υποστήριξε πάντως ότι η διαφθορά παραμένει σημαντικό πρόβλημα για την Κροατία. Πώς απαντάτε σε αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές δικαστικές υποθέσεις ανοιχτές εναντίον πρώην κορυφαίων πολιτικών σε πολλαπλά επίπεδα. Σε καθημερινή βάση, νέες υποθέσεις ανακύπτουν και πιστεύω ότι η καμπάνια εναντίον της διαφθοράς στην Κροατία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε αποδείξει ότι το δικαστικό μας σύστημα είναι ικανό να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ήταν σοβαρό το πρόβλημα, δεν θα γινόμασταν δεκτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι αρκετές χώρες μετά την ένταξη κάνουν βήματα προς τα πίσω. Μήπως υπάρξει εφησυχασμός? Όχι, διότι ξέρετε, δείχνουμε μεγάλη ευαισθησία για τις συνέπειες του πολέμου και για όσους πλούτησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτό είναι βασικό πολιτικό θέμα στη χώρα και πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την υποψηφιότητά μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκαλεί γνήσιο ενδιαφέρον και απασχολεί όλους τους πολίτες στη χώρα μου. Ας περάσουμε τώρα στην τελευταία μας ερώτηση. Γεια σας. Ονομάζομαι Ρόμαν και είμαι από την Ουκρανία. Ποιες είναι οι προοπτικές των υπόλοιπων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, ιδιαίτερα της Ουκρανίας, για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είστε σε θέση να μιλήσετε για την υποψηφιότητα της Ουκρανίας ειδικά. Τι πιστεύετε όμως για τις προοπτικές διεύρυνσης γενικότερα? Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει τη διαδικασία ή να τη συνεχίσει? Πολλοί κάνουν λόγο για κόπωση στη διαδικασία της διεύρυνσης. Σίγουρα υπάρχει κόπωση λόγω της τρέχουσας κρίσης των ευρωπαϊκών θεσμών και ειδικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η διεύρυνση θα συνεχιστεί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν πρέπει να αφήσουμε μαύρες τρύπες και γκρίζες ζώνες σε μια προσπάθεια δεκαετιών, αν και αυτές οι χώρες θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τους ανατολικούς εταίρους δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Το πιθανότερο είναι να αναπτύξουμε ειδικές σχέσεις με τους ανατολικούς μας εταίρους λόγω γεωπολιτικής πολυπλοκότητας. Κάποιες χώρες είναι δύσκολο ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να τις διαχειριστεί. Και οι υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων? Πιστεύω ότι έχουν καλές πιθανότητες. Κάποιες θα τα καταφέρουν συντομότερα και κάποιες θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ενταχθούν. Ποια θα καθυστερήσει περισσότερο? Χώρες όπως η Βοσνία που έχουν μεγάλη εσωτερική πολυπλοκότητα. Το Κόσοβο επίσης θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να χτίσει θεσμούς. Τα Σκόπια αποτελούν και αυτά ένα περίπλοκο ζήτημα τόσο στο εσωτερικό τους όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η Σερβία αποτελεί πρόβλημα, ιδιαίτερα για την Κροατία. Η Σερβία έχει θεσμική επάρκεια να προχωρήσει τις διαδικασίες ένταξης με σχετική ευκολία, αλλά υπάρχουν περιφερειακά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά μέσα στα επόμενα χρόνια, όπως το Κόσοβο. Ίσως το Μαυροβούνιο ως υποψήφια προς ένταξη χώρα έχει καλύτερες πιθανότητες να είναι η επόμενη που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε? Σε 7 ή 10 χρόνια. Είναι δύσκολο να το προβλέψω με ακρίβεια, αλλά πιστεύω ότι το Μαυροβούνιο βρίσκεται σε καλό δρόμο. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας στο iTalk. Μπορείτε να μάθετε τον επόμενο καλεσμένο μας στην ιστοσελίδα του Euronews. Από τα στούντιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας.